16 χρόνια μετά. Οι μνήμες νοπές. Οι φωνές των Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού ακούονται βαθιά μέσα μας. 50 μοτοσυκλετιστές αναχώρησαν το πρωί από το Μάμαρι με προορισμό τον Τύβο της Μακεδονίτισσας, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων. Φετινές εκδηλώσεις είναι επίσης αφιερωμένες στους νεκρούς ήρωες μας που είχαμε στο Μάρι πέρσι, οι οποίοι ποτέ από το χρέος μη κινούνται, όπως ακριβώς και τον Ισαάκ και ο Ισαάκ και ο Σολομού έδειξαν ότι το χρέος μας είναι να αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια μας, την τιμή μας και την ελευθερία μας. Ακολούθως οι μοτοσυκλετιστές κατευθύνθηκαν στο οδόφρωμα Ελίδρα Πάλας, όπου μέλη του συνδέσμου επέδωσαν υπόμνημα σε αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών και στη συνέχεια πορεύθηκαν προς τη Δερίνια. Η καρδιά του Έλληνα είναι υπογρανίτη. Έχει το φίνικα μέσα της. Και ανά πάσα στιγμή αναγεννάται. Αύριο οι μοτοσυκλετιστές που αναχώρησαν από διάφορα μέρη, από όλες τις ελεύθερες πόλεις της Κύπρου, θα περάσουν στις 9 το πρωί από το οδόφραγμα Δερίνιας για να καταλήξουν στη συνέχεια στο κημητήριο Παραλιμνίου, όπου θα ακολουθήσει τη Ρισάγειο στους τάφους των δύο ηρώων.